μια εύκολη νίκη, όμως το σημαντικό είναι το 5 στα 5. 5 γκολ σήμερα και 5 διαφορετικοί σκόρερ. Πολυφωνία είναι. Ναι, κοιτάξτε, εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εσύ το κάνεις εύκολο με την απόδοσή σου. Σήμερα λοιπόν δουλέψαμε για το παιχνίδι αυτό και γι' αυτό λοιπόν έγινε εύκολο. Είδατε τι έπαθε η ΑΕΚ την περασμένη την Τετάρτη που πήγε στη Ζάκυνθο και δεν την κέρδισε. Άρα λοιπόν όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολο και χρειάζεται προσοχή και θέλει σε κάθε παιχνίδι να καταθέτουμε την ψυχή μας. Πράγμα το οποίο το κάναμε σήμερα. Αυτό είναι θετικό, διότι το σκοράρισμα πρέπει να έχεις πολυφωνία και να μην τα περιμένεις από έναν παίχτη όλα το σκοράρισμα, διότι είναι και ο παίχτης είναι άνθρωπος και μπορεί να μην βρεθεί στη μέρα του. Το πιο βασικό λοιπόν είναι ότι κερδίσαμε το παιχνίδι, κατά διαστήματα παίξαμε και καλά, είχαμε και δύο δοκάρια, βάλαμε 5 γκολ, είχαμε και άλλες ευκαιρίες σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα και γενικά θα έλεγα σήμερα ότι είχαμε μια καλή παρουσία. Οι μεταγραφές μας ήταν αυτοί οι δύο παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται λόγω γραφειοκρατίας, έτσι. Ναι, λόγω γραφειοκρατίας και δεν μπορούμε να πάρουμε παίκτες άνω των 23 ετών. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται και επίσης ένα δύσκολος όμιλος παιχνιδιών, θα το πούμε έτσι. Ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας που υπάρχουν 7 παιχνίδια. Λοιπόν, όπως βλέπετε, λοιπόν, με 7 παιχνίδια δεν μπορούν να το παίξουν ούτε 12 ούτε 13, τουλάχιστον 20. Και δοκιμάζετε και σήμερα θαρό λόγω του σκορ. Έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε κάποια σχήματα στην επίθεση. Ακριβώς. Και με δύο center four. Να δούμε αν μπορούμε αυτό το σχήμα να το υποστηρίξουμε. Αν δεν το δοκιμάσει, δεν μπορεί να το βάζει έτσι ξεκάρφωτα, γιατί το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Αν και υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι μεσούς της εβδομάδας. Ναι, μέχρι στις 29 του μήνα, ένα δύσκολο παιχνίδι. Πείτε μας και ένα σχόλιο έτσι για τον κόσμο και για τις διακοπές που έρχονται. Ναι, διακοπές, κοιτάξτε, εμείς που είμαστε σε ομάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Έτσι, θα δουλέψουμε μέχρι την Τετάρτη. Θα ξεκουραστούν οι παίχτες, γιατί έχουν ανάγκη 2 με 3 μέρες και την Κυριακή θα είμαστε πίσω στη βάση μας γιατί ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με την Ιερά Πέτρα. Τώρα, όσον αφορά για τον κόσμο, να τον ευχαριστήσουμε. Παρόλο σήμερα που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, έδωσε το παρόν του. Βέβαια, δεν είναι η δύναμη της ομάδας, δεν είναι αυτή που. Δεν έχει φανεί ακόμα. Έτσι. Όχι, δεν έχει φανεί. Εμείς όμως τον έχουμε με την απόδοσή μας και με τα αποτελέσματά μας, κατά κάποιο λόγο τον έχουμε ευχαριστήσει. Λοιπόν, στο μέλλον πιστεύω ότι να είναι πιο κοντά μας, γιατί κακά τα ψέματα η δύναμη της ομάδας είναι ο κόσμος. Μια εύκολη νίκη σήμερα, αλλά το σημαντικό είναι ότι έγινε το 5 στα 5 για την Μαύρη Θύελλα και δείχνει να έρχεται η χημεία στην ομάδα και η αυτοπεποίθηση. Σίγουρα, ναι. Είχαμε 4 συνεχόμενες νίκες. Σήμερα το παιχνίδι δεν ήταν τόσο εύκολο όπως φαινόταν. Όπως είδαμε και η Ζάκη στο προηγούμενο μάτς με την ΑΕΚ έκανε 0-0. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα με τις οδηγίες του προπονητή μας στις προπονήσεις και γενικά πώς θα παίζαμε σε αυτό το σημερινό παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ το κάναμε εύκολο το μάτς. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο μέχρι να βάλουμε το πρώτο γκολ. Το κάναμε εύκολο το παιχνίδι και δόξα τω Θεώ κερδίσαμε εύκολο. Και σκόρερ και δημιουργό σήμερα. Σου ταιριάζει αυτός ο ελεύθερος ρόλος πίσω από τον επιθετικό? Εντάξει, δουλεύω όσο μπορώ στις προπονήσεις, μου ταιριάζει και σαν οχτάρι και σαν δεκάρι, αυτή είναι η θέση μου. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ να βοηθάω κάθε αγωνιστική την ομάδα μου. Το που θα αγωνιστώ αυτό το ξέρει ο coach, αυτός κρίνει που πρέπει να παίξω και που όχι. Και, εντάξει. Με την εμπειρία που διαθέτεις, η Μαύρη Θύελλα η φετινή έχει τα συστατικά που χρειάζεται για να παραμείνει στην κορυφή, στις κορυφαίες θέσεις? Φυσικά και τα έχει και μπορεί να πρωταγωνιστήσει η ομάδα, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε, κοιτάμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά, ένα-ένα τα παιχνίδια, δεν λέμε μεγάλα λόγια και σίγουρα εμπειρία υπάρχει, ποιότητα υπάρχει και πάγκος υπάρχει, το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια. Και σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμη πιο καλύτεροι. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που βρέθηκε και σήμερα στο γήπεδο εδώ να μας υποστηρίξει. Ελπίζουμε στα επόμενα παιχνίδια να είναι ακόμη πιο πολύ στον κόσμο. Υγεία να έχει πάνω απ' όλα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Και υγεία το πάνω. Αυτά που βλέπουμε τώρα με τον κορονοϊό να προσέχουν όλοι. Εδώ τίποτα, να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Προσοχή με το COVID. Όπως και ο κόουτς, όπως και ο παππούς.
Γενικά τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, στο τέλος είναι που κάνουμε ταμείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλή πορεία. Εμένα όταν με ρωτάνε, συνηθίζω να λέω τώρα 5 νίκες και 2 ήττες που είχαμε στην αρχή. Είμαστε σε πολύ καλό mood, σε καλό φεγγάρι. Θεωρούμε ότι θα, με προσπάθεια και με κάθε αγώνα βλέποντας τον ξεχωριστά, θα μπορέσουμε να είμαστε ψηλά στην κορφή και μετά βλέποντας. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και εκείνο που πάντα λέω, ότι εκείνο που χρειάζεται είναι η σοβαρότητα. Και αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα την έχει. Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος είναι υπόδειγμα και από την άλλη μεριά και η ομάδα λειτουργεί, μπορώ να πω υποδειγματικά, σε πολύ καλό, σε πολύ καλό επίπεδο, επαγγελματικό επίπεδο και θεωρούμε ότι θα έχουμε επιτυχία στην πορεία μας. Θα έχουμε και μεταγραφές. Ο Γενάρης είναι μήνας μεταγραφών. Στήσω και το Δήμο Μεσίνης και την ομάδα του Παμίσου, οι οποίοι μέχρι τώρα μας έχουν στηρίξει στο κομμάτι αυτό. Και η συνεργασία είναι άψογη και με όλους τους φορείς που έρχονται και με το. Τα πάντα λειτουργούν υποδειγματικά. Όσον αφορά τώρα πότε θα έρθουμε στο γήπεδο, δυστυχώς ο καιρός δεν μας έχει βοηθήσει όπως βλέπετε. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι βρέχει, είναι ότι όταν βρέχει, γεμίζει λάσπη το γήπεδο. Και μετά τις επόμενες μέρες, σε καλό καιρό να κάνει, πρέπει να έχει φύγει η λάσπη, να έχει ξεραθεί. Πάντως τις 4 μέρες που είχε τώρα, τις 3-4 μέρες κακοκαιρία, δούλεψαν εντατικά από το πρωί μέχρι τις 5-6 ώρες το απόγευμα. Πιστεύω ότι θα είμαστε λίγο πιο έξω από το χρονοδιάγραμμα, θα κάνουμε ένα-δύο παιχνίδια εδώ πέρα ακόμα και πιστεύω ότι θα γυρίσουμε στην πόλη. Γιατί πραγματικά, το άκουσα από το λέγει το coach, δεν είναι. Εμείς είμαστε Μεσίνη, το ξέρουμε. Η εποχή είναι για κακιά γιατί μαζεύουν τσελές και είναι συνδυαστικό. Δηλαδή όταν θα έχουμε καλό καιρό και τις προηγούμενες μέρες βροχή, ο κόσμος. Ναι, ήταν και εργά σήμερα, αλλά εκτός από αυτό είναι και οι ελιές. Που όταν σταματήσει να βρέχει, πηγαίνει ο κόσμος και μαζεύει τις ελιές. Αλλά αυτά είναι.